Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Πιστοί στο ραντεβού μας και πάλι μαζί με τον ορκωτό ελεγκτή κύριο Μάριο Ελευθεριάδη. Καλώς απόγευμα κύριε Ελευθεριάδη. Έχουν βγει και τα εννέα μήνα πλέον των λογιστικών, οι λογιστικές καταστάσεις εννέα μήνου για την ακρίβεια των εισηγμένων εταιριών. Άρα έχουμε δουλειά από εδώ και πέρα και έχουμε μάλιστα και την ευκαιρία, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και συγκρίσεις όσο περνάει ο καιρός σε σχέση με τις προηγούμενες έτσι, προσεγγίσεις που είχαμε κάνει. Όμιλος ΔΕΗ, κύριε Ελευθεριάδη, ένας κόλοσος. Τολμώ να πω ότι βλέποντας έτσι την πρώτη απεικόνηση, όπως μας τα φτιάξατε ωραία και κατανοητά στις κάρτες μας των αποτελεσμάτων, παθαίνει ένα δέος λόγω μεγέθους, έτσι, λόγω μεγάλων τζίρων. Αρκεί να πούμε ότι 4,5 δισεκατομμύρια περίπου είναι ο τζίρος μόνο που έκανε ο όμιλος της ΔΕΗ το 9 μήνο, έτσι όπως καταλαβαίνουμε μιλάμε για μεγάλα ποσά. Λοιπόν, έχουμε κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, αφού συζητήσουμε και δούμε εντάχει έτσι τη συνοπτική εικόνα του 9 μήνου της ΔΕΗ. Εγώ θέλω να πω, γιατί συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυση μας τις λεπτομέρειες και μου λέγατε ότι υπάρχουν κάποια θολά σημεία, κάποια που δεν είναι κατανοητά. Θέλω να σας πω ότι δεν ισχύει μόνο για σας αυτή έτσι, η άποψη. Δύο κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι, η Goldman Sachs δίνει σήμερα τιμή στόχο για τη ΔΕΗ, μετά τα 9 μήνα εννοείται, τα 10,4 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η HSBC, ένας άλλος ευρωπαϊκός μεγάλος επενδυτικός όμιλος, δίνει στόχο για την τιμή της μετοχής της ΔΕΗ, τα 15 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν μια απόκληση της τάξης του 50% και είναι τεράστια. Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες αποκλήσεις τάξης του 5, 10, 15 έως και 20% βάσει της προσέγγισης, αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Λοιπόν, μην καθυστερούμε άλλο. Ξεκινάμε την ανάγνωση έτσι, των αποτελεσμάτων, συνοδεία σχολείων. Έτσι, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, θα έλεγα. Πολύ σωστά. Λοιπόν. Βλέπουμε από τον κύκλο εργασιών μειωμένος κατά 1,5%. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Βλέπουμε οι αμοιβές προσωπικού είναι αυξημένες κατά 1,3%, μόλον ότι μειώθηκε το προσωπικό από τα 20.300 άτομα στα 19.500. Μάλιστα. Τα καύσιμα ευτυχώς. Πρώτη επισήμανση. Ενώ έχουμε μείωση προσωπικού, σχετική μείωση. Σημαντική. Σημαντική. 800 άτομα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, σημαντικότατη. Την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση των εξόδων προσωπικού. Πάμε παρακάτω. Τα καύσιμα είναι μειωμένα. Βεβαίως. Αυτό τα κατάφερε και μείωσε τα καύσιμα κατά κοντά 15%, όπως και το κόστος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζει από τη Βουλγαρία. Αλλά δυστυχώς μέσα στο 2012 σταμάτησε και κάποιο δωρεάν δικαίωμα εκπομπής αερίων και τώρα πρέπει να τα αγοράζει στην ελεύθερη αγορά. Υπάρχει και χρηματιστήριο, μάλιστα. Βεβαίως. Χρηματιστήριο, λοιπόν. Αυξημένα κατά 15,5%. Αυτό έχει να κάνει, το λέω εντάχει για να το καταλάβει και ο κόσμος, όταν μια εταιρεία δεν αξιοποιεί οικολογικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας στην προκειμένη περίπτωση, υπόκειται σε ένα πρόστιμο τρόπο. Την να πρέπει να πληρώνει κάτι, γιατί ρυπαίνει το περιβάλλον. Ακριβώς. Αυτά τα δικαιώματα για να ρυπαίνει το περιβάλλον τα αγοράζουν από ένα χρηματιστήριο ρήπων, έτσι λέγεται, τα οποία βεβαίως είναι αρκετά σημαντικό. Κονδύλι, το είδαμε και στον ισολογισμό της ΔΕΗ. Με συγχωρείτε, έκανε λάθος, 15.500%. Ωραία. Από 0,94 εκατομμύρια στα 147. Τεράστια η άνοδος. Εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό κονδύλι. Ένα πολύ μεγάλο step change. Όσο βεβαίως η ΔΕΗ πηγαίνει προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό το κονδύλι θα μειώνεται σταδιακά, αλλά έχουμε καιρό μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και φτάνουμε τελικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα πλην τα έσοδα, και αυτά είναι μειωμένα λίγο κατά 7,5%. Και φτάνουμε τώρα στο πιο σημαντικό, στα κέρδη λοιπόν και ζημίες προφόρου εισοδήματος. Καταρχήν βγάζει κέρδη ζημίες. Προφόρου εισοδήματος λοιπόν. Τα κέρδη μας είναι μειωμένα κατά 65,5%. Από 165 εκατομμύρια φτάσαμε στα 57 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τώρα ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από το 12 στο 13 αυξήθηκε από το 20 στο 26%. Μάλιστα. Δεν μπορώ και εγώ να κατανοήσω. Γίνεται τώρα ένα λογιστικά με τον αναβαλώμενο φόρο, το οποίο αν δεν δω χαρτιά και υπολογισμού σίγουρα πρέπει να είναι σωστά, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω. Πώς είναι δυνατόν από τα 165 εκατομμύρια το 12, το πρώτο 9 μήνο του 12, να σου αφαιρούν τα 40 για φόρο και σου μένουν 125. Μάλιστα. Τώρα από τα 57 εκατομμύρια τα 50,25 είναι φόρος. Μάλιστα. Και μένουν μόνο 6,5. Το σημειώνουμε και αυτό. Ας προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
Τώρα από την αναλυτική λογιστική που τηρεί η ΔΕΗ, βλέπουμε ότι ο κλάδος εμπορίας πάντα ήταν ζημιογόνος, mm-hmm. πάντοτε, ενώ στα νησιά είναι ο κλάδος παραγωγής. Ναι, βεβαίως, γιατί τα νησιά έχουν ανεξάρτητες μονάδες, έχουν το πετρέλαιο που... Με ντίζελ και όχι με λιγνίτη, όπως έτσι, έχουν εμείς. Έχουν τη μεταφορά του καυσίμου, είναι μια ιδιαιτερότητα βεβαίως, η οποία έτσι είναι διαχρονική. Τώρα, κοιτώντας τον ισολογισμό, δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές από πέρυσι, mm-hmm. αλλά το μεγάλο τους πρόβλημα παραμένει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν του κυκλοφορούντος ενεργετικού, των βραχυπροθέσμων. Για κάντε το μας πιο κατανοητό αυτό, τι σημαίνει κατά αυτό. Κατά 840 εκατομμύρια. Τις απαιτήσεις τις μοιράζουμε σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, κάτι που θα εισπράξεις του χρόνου και κάτι που θα εισπράξεις πέραν του χρόνου. Μάλιστα. Το ίδιο με τις απαιτήσεις. Mm-hmm. Άρα χρωστάει κατά 840 εκατομμύρια περισσότερα του χρόνου από ό,τι περιμένει να εισπράξει. Να εισπράξει. Άρα χρειάζεται μια... τρομακτικά δάνεια. Άρα χρειάζεται γραμμή χρηματοδότησης. Δεν έχει cash flow αυτό που λέγαμε η κατά εταιρεία. 840 εκατομμύρια είναι στραγγαλισμένη. Γι' αυτό σας πάω σε αυτή την παράμετρο, γιατί η ΔΕΗ θέλει, δεν θέλει, και εν ώψη και της αποκρατικοποίησης θα πρέπει να κάνει και μια αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Θα γίνουν λοιπόν, φαντάζομαι, κάποιες κινήσεις, έχουν γίνει ήδη και μάλιστα συμμετέχει και κονσόρτσιουμ τραπεζών μαζί με το παρακαταθήκον και δανείων, αν δεν κάνω λάθος, στη διαδικασία αναχρηματοδότησης των δανείων της ΔΕΗ, προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα ρευστότητας που μόλις επισημάνατε. Βεβαίως είναι 800 εκατομμύρια, δεν είναι μικρό το 839, νούμερο. Για να αντιμετωπιστεί έτσι, με 2-3 κινήσεις, θέλει ένα σοβαρό προγραμματισμό. Ενδεχομένως το Silchester Fund, το οποίο έχει το 13,80% mm-hmm. έχει των μετοχών. Είναι και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει 17%, το ελληνικό δημόσιο 34%. Και το υπόλοιπο επενδυτικό κοινό 31%. Τώρα, κύριε Ελευθεριάδη, η ΔΕΗ πρόκειται να πουληθεί. Αυτό που πρέπει όπως να... Όπως και η ΑΔΜΙΕ. Ναι, ακριβώς. Θα γίνει λοιπόν ένας διαχωρισμός της ΔΕΗ. Αυτό δεν άπτεται τον δικό σας, έτσι, της δικής σας ειδικότητας. Θα γίνει ένας διαχωρισμός. Θα γίνουν δύο ΔΕΗ, ας πούμε. Η ΔΕΗ που θα πουληθεί και η ΔΕΗ που θα μείνει στο δημόσιο. Κατά την άποψή σας ως λογιστής, να το πω έτσι απλά, πόσο απλή υπόθεση είναι να διαχωριστούν ένας ισολογισμός σαν αυτόν της ΔΕΗ σε δύο διαφορετικούς? Είναι μια διαδικασία που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι έχει πολλά έτσι ζητήματα. Τα πάγια τους πρώτα να ξέρουν να διαχωρίσουν, τις απαιτήσεις μία-μία, μην τα μπερδέψουν. Θα είναι μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, ναι. Γίνεται όμως, έχει ξαναγίνει. Πώς δεν γίνεται, βέβαια. Έχει ξαναγίνει. Πώς δεν γίνεται, ναι. Όταν θα συμβεί αυτό, χαρτιά θα έχουμε. Είναι. Χαρτιά είναι. Χαρτιά, τα πάντα γίνονται. Λοιπόν, ωραία κύριε Ελευθεριάδη, κατά κλείδι ποιος έχει δίκιο, η Goldman Sachs που λέει 10 ευρώ αναμετοχή ή η HSBC που λέει 15 ευρώ? Μάλλον για το 10 θα έλεγα. Μάλλον για το 10 θα λέγατε, όντας και λίγο πιο συντηρητικός. Πέραν των προβλημάτων ρευστότητας έχει και πάρα πολλές εκκρεμωδικίες. Και υπέρ αλλά και κατά. Οι γνωστές διαδικασίες. Αυτά τα έχουν όλοι οι μεγάλοι ομίλοι, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και είπα μεγάλα καράβια. Μεγάλες φορτώνες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη.